τον νομάρχη Αστέριο Ζωγράφο στηρίζει στο Δήμο Πολυγύρου η Νέα Δημοκρατία με επίσημη ανακοίνωσή της. Παράλληλα, δίνει τη στήριξή της στον αντινομάρχη Ιωάννη Τζίτζιο για το Δήμο Σιθωνίας και στον Κώστα Καπούλα για το Δήμο Κασάνδρας. Ο Αστέριο Ζωγράφο επιθυμούσε και είχε δηλώσει εξ αρχής ότι θα τον ενδιέφερε και τον εκφράζει η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, ενώ δεν έκρυψε την άποψή του ότι ο Δήμος Πολυγύρου πρέπει να αποτελέσει τη μετεξέλιξη της νομαρχίας. Γι' αυτό εξάλλου και είχε προτείνει να γίνει στη Χαλκιδική μόνο ένας Δήμος. Ο υπεύθυνος του τομέα αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Μιχαλολιάκος ήθελε τον Αστέριο Ζωγράφο δίπλα στον Παναγιώτη Ψωμιάδη. Όμως οι σχέσεις των δύο πολιτικών ανδρών δεν ήταν και οι καλύτερες και μάλιστα υπήρξε και δημόσιος διαπληκτισμός των δύο τους σε εκδήλωση. Τελικά ο Βασίλης Μιχαλολιάκος πίστηκε ότι ο Αστέριο Ζωγράφος θα ήταν καλύτερα να κατέλθει στον Πολύγυρο. Εκεί που ο Δήμαρχος Πολυγύρου Θωμάς Καπλάνης ανακοίνωσε στις 21 Ιουνίου την υποψηφιότητά του για τη Δημαρχία στον Καλλικράτειο Δήμο Πολυγύρου χωρίς να περιμένει τις διαδικασίες του κόμματος. Οι ισορροπίες στη Νέα Δημοκρατία στην περιοχή βρίσκονται σε τεντωμένο σκηνή. Στο μεταξύ, για το Δήμο Σιθωνίας, ο Γιάννης Τζίτζιος πήρε τη στήριξη του κόμματος, ξεκινώντας ενισχυμένος στην προεκλογική του εκστρατεία απέναντι στον Άγγελο Πράτσα που πήρε τη στήριξη του Πασόκ και στο Βαρσάμι Γιοβανούδα που ήθελε μεν τη στήριξη των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τελικά δεν την είχε. Ο Κώστας Καπούλας, που στην προηγούμενη φορά δεν στηρίχθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, τώρα πήρε τη στήριξη, καθώς στην Κασάνδρα υπάρχουν και άλλοι δύο ενδιαφερόμενοι για το Δήμο που προέρχονται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Παπαγιάννης και Κώστας Πασαλής. Ο κύβος ερήφθηκε τη Νέα Δημοκρατία σε ό,τι αφορά τους τρεις Δήμους, ενώ ερώτημα αποτελεί ποια θα είναι η περαιτέρω στάση του νυν Δημάρχου Πολυγύρου Θωμά Καπλάνη για το Δήμο της Πρωτεύουσας. Σε ό,τι αφορά τώρα το Δήμο Σιθωνίας, αίτηση για το κρίσμα είχαν καταθέσει ο Βαρσάμις Γιοβανούδας και ο νυν Δήμαρχος Τωρώνης Κυπαρίσης Δέμπλας. Το σκηνικό για τη Νέα Δημοκρατία δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί για τους Δήμους Προποντίδας και Αριστοτέλη. Για το ΜΕΝ Δήμο Προποντίδας πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόσφατα συναντήθηκαν οι Γιάννης Γεωργαλάς, Διονύσης Αριστοτελίδης, Δαμιανός Ιορδανίδης, Ευτυχία Βουλγαράκη και Γιάννης Γιακαγιάς, αλλά δεν βρήκαν καμία χρυσή τομή, ενώ για το Δήμο Αριστοτέλη το χρήσμα πληροφορίες αναφέρουν ότι θα δοθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.